Ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στο ΠΑΟΚ Ευρωπείου, όπου ήρθατε ισόπαλοι 1-1. Ένα ακόμα συνεχόμενο δυνατό μάτς για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι μπήκαμε λίγο μουδιασμένοι. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο σε άλλα παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο μέρος. Ήμασταν αργοί με την μπάλα. Είχαμε αργές σκέψεις, τοποθετήσεις και συνεργασίες. Οπότε πέρασαν από το ημίχρονο ουσιαστικά, νομίζω, κακού ποδοσφαίρου και από τις δύο ομάδες. Και με αποτέλεσμα να σπαταλήσουμε το πρώτο ημίχρονο εξ ολοκλήρου. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε πράγματα. Μπήκαμε να παίξουμε όπως παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια, με κυκλοφορία της μπάλας, να είμαστε κυριαρχικοί στον αγωνιστικό χώρο. Βρίσκαμε όσο περνάει η ώρα τα πατήματά μας. Δυστυχώς, σε κόντρα στη ροή του μάτς, δεχτήκαμε ένα γκολ από ατομικό λάθος που έγινε στην άμυνα και ξαφνικά βρεθήκαμε να κυνηγάμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε ακριβώς ως το επόμενο λεπτό, και εκεί που έδειχνε ότι ήμασταν κυριαρχικοί και αλλιώς στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε μια αναπάντηχη αποβολή για μας. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε σχεδόν με ένα ημίχρονο με παίχτη λιγότερο. Και αυτό που θα κρατήσω είναι ότι, παρόλο που παίζαμε με 10 ποδοσφαιριστές εμείς και 11 ο αντίπαλος, νομίζω η ομάδα που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο ήμασταν εμείς. Αυτή που κυνήγησε να βάλει δεύτερο γκολ ήμασταν εμείς. Κάναμε πολλές ευκαιρίες να πάρουμε το μάτς με 10 παίχτες. Δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε τις τελικές που δημιουργήσαμε. Και με χαροποιεί, νομίζω ότι είναι παράσημο για τα παιδιά μας, όταν παίζεις απέναντι σε έναν έμπειρο αντίπαλο, ο οποίος είναι ψηλά στη βαθμολογία και είναι με 11 από τους φορές, ενώ εσύ παίζεις με παίχτη λιγότερο, ουσιαστικά να αρκείται με την ισοπαλία και να περιμένει ιστορικά να τελειώσει το παιχνίδι ισόπαλο. Οπότε μένω σε αυτό και μόνο, και θα ήθελα να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μου, που βγάλανε χαρακτήρα, αντίδραση σε ένα μάτς που μας δημιουργήθηκε με αντίστοιχες συνθήκες, και προσπάθησαν να το κυνηγήσουν, να το πάρουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τι δείχνει για την ομάδα σας το γεγονός ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό, αν και μείνατε με 10 παίκτες, θα μπορούσατε να το είχατε πάρει χάνοντας μεγάλες κλασικές ευκαιρίες? Το ξαναλέω, γιατί πρέπει να παίρνεις τα θετικά ακόμα και από άσχημες ημέρες. Με γεμίζει χαρά και αυτοπεποίθηση ότι τα παιδιά μου, σε ένα μάτς που στράβωσε ουσιαστικά, που δεν πήγαινε τίποτα καλά, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν και να κυνηγήσουν και την νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και θεωρώ ότι χαθήκανε υπερβολικά πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να είχε γίνει. Είναι συγκυριακό το ότι δεν πήραμε το μάτς. Οπότε μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι. Δείχνουν τα παιδιά αυτά ότι έχουν παρόν και σίγουρα έχουν μέλλον. Και από εδώ και πέρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εμείς συνεχίζουμε. Όλα τα παιχνίδια παίζουμε με το ίδιο πάθος, με την ίδια θέληση για να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους ποδοσφαιριστές μας, θα το έχω ξαναπεί, δεν είναι αυτός ο σκοπός το τρίποντο σε κάθε μάτς. Τώρα, αν παίζοντας σωστό ποδόσφαιρο, όμορφο ποδόσφαιρο, έρθουν και οι νίκες, ακόμα καλύτερα.